επούλωση των τραυματισμών του μυοσκελετικού συστήματος είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και αθλητές. Ό,τι νεότερο έχουμε στον τομέα αυτό θα μας το πει ο κύριος Μάνος Μπριλάκης, ορθοπαιδικός χειρουργός, αθλητίατρος, είστε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια για το θέμα αυτό της επούλωσης των τραυμάτων του μυοσκελετικού συστήματος κάνουμε πολύ συχνά λόγο για τη μέθοδο PRP. Για αυτή θα θέλαμε τα φώτα σας να μας εξηγήσετε τι είναι και τι μας προσφέρει. Η επούλωση των τραυματισμών είναι μια βιολογική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία δηλαδή που ο οργανισμός έχει κάποια σειρά για να την ολοκληρώσει. Γι' αυτό και η επιβράδυνση, η επιτάχυνσή της είναι πολύ δύσκολο να την πετύχουμε. Προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να δράσουμε με αυτές τις βιολογικές θεραπείες που λέμε, οι οποίες είναι τα PRP και τα βλαστοκύτταρα. Τα PRP ξεκινήσαν να εφαρμόζονται στις αθλητές και έχουν αρχίσει και μπαίνουν πολύ περισσότερο στην καθημερινή πράξη και εφαρμόζονται στους ανθρώπους της καθημερινότητας. Είναι μια μέθοδος η οποία ευωδώνει την επούλωση των τραυματισμών και βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους, ειδικά σε χρόνιες καταστάσεις. Κατά αυτή τη μέθοδο παίρνουμε αίμα από τον ίδιο τον ασθενή, απομονώνουμε κάποια κύτταρα που λέγονται αιμοπετάλια, γι' αυτό και το PRP είναι τα αρχικά των λέξεων platelet rich plasma, πλάσμα δηλαδή πλούσιο σε αιμοπετάλια. Τα κύτταρα αυτά έχουν κάποια κοκκία, κάποια σακουλάκια που περιέχουν παράγοντες επουλωτικούς και αυτούς τους απομονώνουμε, τους ενεργοποιούμε και τους εγχύουμε στην περιοχή που υπάρχει η βλάβη. Και έτσι γίνεται πιο γρήγορα η αποκατάσταση. Στην ουσία δίνουμε μία όθηση θεραπευτική στον οργανισμό και τον βοηθάμε να κάνει πιο έντονα την επουλωτική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο ισχυρή η επούλωση και με αυτό έτσι χρονικά υπάρχει κάποια επιτάχυνση. Ποιες παθήσεις αντιμετωπίζονται με αυτή τη μέθοδο? Με αυτή τη μέθοδο αντιμετωπίζουμε κυρίως στενοντίτιδες, χρόνιες στενοντίτιδες. Υπάρχουν άνθρωποι που ταλαιπωρούνται στον νόμο τους, για παράδειγμα, πάρα πολύ καιρό από κάποιες παθήσεις ή στα γόνατά τους, ή πελματιέ από νευροσίτιδα ή επικονδυλίτιδα στον αγκώνα. Όλες αυτές οι παθήσεις είναι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με αυτή τη μέθοδο και που έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε ανθρώπους που πολλά χρόνια πριν έχουν εφαρμόσει πολλά άλλα πράγματα και δεν είχαν αποτέλεσμα. Επιπλέον, όταν μιλάμε για αθλητές, χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο σε μυϊκές θλάσεις που πιστεύω ότι γίνεται απλά για πιο γρήγορη επάνωδο. Δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος καθημερινότητας το χρειάζεται αυτό, αλλά έχει και εκεί εφαρμογή. Οι αθλητές βιάζονται βέβαια να επανέλθουν. Και το μεγάλο στίγμα είναι η οστεοαρθρίτιδα, η οποία είναι μια νόσος που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα σε πιο μεγάλες ηλικίες και που αυτή η μέθοδος έχει δείξει ότι μπορεί να επιβραδύνει ακόμα και να αναστείλει σε κάποιες περιπτώσεις το χειρουργείο. Πόσο διαρκεί όλη αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία αυτή είναι μια αιμοληψία. Παίρνουμε αίμα όπως όταν δίνουμε εξετάσεις, βιοχημικές, αιματολογικές. Αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου μισό λεπτό. Στη συνέχεια είναι η επεξεργασία που απομονώνουμε τα κύτταρα αυτά που λέμε τα αιμοπετάλια και ενεργοποιούμε τους παράγοντες που υπάρχουν μέσα σε αυτό, η οποία αυτή είναι μια διαδικασία που διαρκεί από 10 μέχρι 20 λεπτά ανάλογα τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε και στη συνέχεια είναι η έγχυση στην περιοχή που έχει η βλάβη, που και αυτή είναι περίπου μια διαδικασία που γίνεται γύρω στο μισό με ένα λεπτό, με υποκαθοδήγηση, με τη βοήθεια υπερήχων για να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται σωστά στο σημείο που υπάρχει η βλάβη και να είμαστε πιο ακριβείς στην έγχυση. Να αναφερθούμε και στο εξάρθρημα του ώμου, που είναι συνήθως αποτέλεσμα ενός τραυματισμού. Εσείς ως αθλητίατρος θα έχετε δει αρκετά τέτοια περιστατικά, είστε και σε ομάδα γιατρών στον Πανιόνιο. Για πείτε μας για αυτό το θέμα. Πώς αντιμετωπίζετε? Ναι. Το ώμος είναι η πιο ασταθής άρθρωση του σώματος. Επειδή κάνει και μεγάλο, έχει μεγάλο εύρος κίνησης. Ακριβώς. Για να μπορεί να κάνει αυτό το μεγάλο εύρος κίνησης, η σταθερότητά του βασίζεται όχι στις οστικές δομές, αλλά στα μαλακά μόρια γύρω από την άρθρωση. Με αποτέλεσμα, όταν αυτά δεχτούν μεγάλη βία, να τραυματίζονται και να έχουμε την εξάρθρωση του ώμου, δηλαδή βγαίνει ο ώμος μας. Όταν αυτό επαναλαμβάνεται, είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τον ασθενή, γιατί βγαίνει ακόμα και στον ύπνο πολλές φορές. Και καταλαβαίνετε αυτό πόσο κουραστικό είναι και πόσο πονάει όταν είναι έξω.
αυτό είναι αποτέλεσμα τραύματος, πέφτουμε, χτυπάμε δηλαδή και βγαίνει όμως μας. Είναι κάποιοι ασθενείς οι οποίοι γεννιούνται με μια χαλαρότητα σε αυτούς, αλλά αυτό είναι μια άλλη κατηγορία, είναι αποτέλεσμα τραύματος. Και πώς αντιμετωπίζετε, συντηρητικά, χειρουργικά? Εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς. Ένας ασθενής ο οποίος είναι 19-20 χρονών και παθαίνει ένα εξάρθρημα, έχει πάνω από 95% πιθανότητες να του ξαναβγεί όμως. Όταν το πρώτο εξάρθρημα συμβαίνει σε ηλικία γύρω στα 30-35, τότε αυτό πέφτει στο 1 τρίτο των περιπτώσεων, στο 30%. Και όταν γίνεται στις πιο μεγάλες ηλικίες, ακόμα περισσότερο. Άρα, όσο πιο μεγάλοι είμαστε, τόσο πιο πολύ θέση έχει η συντηρητική αγωγή σε αυτό. Γενικά, όταν μιλάμε για πρώτο εξάρθρημα, αξίζει να δοκιμάσει κανείς συντηρητικά με ακινητοποίηση του, όμως, όσο και αυτό, αν είναι ταλαιπωρητικό, να το αντιμετωπίσει. Όταν μιλάμε όμως για επαναλαμβανόμενα εξαρθρήματα, πλέον η συντηρητική αγωγή δεν έχει θέση, γιατί ό,τι είχε να δώσει το έχει δώσει, και πλέον μιλάμε για επεμβατική αποκατάσταση, η οποία παλιά γινόταν ανοιχτά, με επεμβάσεις ανοιχτές. Τώρα τελευταία γίνεται με αρθροσκόπηση, που είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που μας βοηθάει να αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μέθοδου αυτής, της αρθροσκόπησης ώμου? Η αρθροσκόπηση γίνεται μέσα από το μες, μισό με ένα εκατοστό, στην περιοχή γύρω από τον ώμο. Άρα λιγότερο τραυματική. Είναι λιγότερο τραυματική και κυρίως είναι λιγότερο τραυματική για τα γύρω μαλακά μόρια. Παλιά, όταν κάναμε τις επεμβάσεις αυτές ανοιχτά, τραυματίζαμε το δελτοειδή ιδιαίτερα, που είναι ένας μεγάλος μυς του ώμου, και η αποκατάσταση ήταν πολύ πιο αργή για τον ώμο. Τώρα το τραύμα στα γύρω μαλακά μόρια είναι ελάχιστο. Πηγαίνουμε και βλέπουμε τον ώμο σε μια οθόνη 20 φορές μεγενθυμένο και τοποθετούμε από αυτές τις σοπές που ανοίγουμε τα εργαλεία τα κατάλληλα, έτσι ώστε να διορθώνουμε τις βλάβες που υπάρχουν. Εκτός από τη μικρή τομή, είναι η πιο γρήγορη αποκατάσταση, είναι το μικρότερο αισθητικό αποτέλεσμα, δεν έχουμε τις τομές τις μεγάλες που είχαμε παλαιότερα και το λιγότερο, τη μικρότερη ταλαιπωρία για τον ίδιο τον ασθενή. Και σε ποιες άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η αρθροσκόπηση ώμου? Η αρθροσκόπηση χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις που παλιά χρησιμοποιούσαμε τον όρο περιαρθρίτιδα, δηλαδή ότι δεν ήταν αρθρίτιδα στον ώμο, παλιά το λέγαμε περιαρθρίτιδα. Τώρα με την αρθροσκόπηση και με τη μαγνητική και με την πρόοδο της τεχνολογίας και της ιατρικής, ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές νόσοι που είναι στην ομπρέλα κάτω από αυτόν τον όρο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ρήξεις του τενοντίου πετάλου, οι οποίες είναι πάρα πολύ συχνές και ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο, και αυτές αποτέλεσμα τραύματος, απλά σε πιο μεγάλες ηλικίες αυτό μπορεί να είναι μικρή ένταση στο τραύμα και είναι κάτι που αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιτυχία με την αρθροσκόπηση. Σε παθήσεις της ακριομυκλητικής άρθρωσης, σε αστάθεια του ώμου, σε κάποια κατάγματα της περιοχής του ώμου, σε αυτό που λέμε παγωμένος ώμος ή συμφυτική θυλακίτιδα, σε παθήσεις των νεύρων της περιοχής. Γενικά, το μεγαλύτερο ποσοστό της παθολογίας του ώμου πλέον μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αρθροσκόπηση. Να αντιμετωπιστεί αρθροσκοπικά. Ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.